Δύο νεοσύστατες εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα και πολυεθνική σύσταση μετόχων πήραν τις πρώτες άδειες για την εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης, των οποίων μάλιστα η παραγωγή αναμένεται να διατεθεί στις αγορές μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο. Οι δύο εταιρείες, μία στη Λάρισα και μία στην Κόρινθο, είναι ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ και μέσω αυτών θα δημιουργηθούν 117 θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν προχωρήσει 12 ακόμη αιτήσεις. Η άδεια αυτή ισχύει για 5 έτη, δηλαδή στην πενταετία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση και να έχει ελεγχθεί και να έχει εκδοθεί και η άδεια λειτουργίας. Είμαστε πολύ αυστηροί στα δικαιολογητικά που ζητάμε από όλους όσους μετέχουν στις εταιρείες αυτές και αυτά θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει και η αλλαγή του πλαισίου για τη βιομηχανική κάναβη, κάτι που θα επιτρέψει το να αποκτήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία τα προϊόντα αυτά προς όφελος των παραγωγών. Την ώρα που από το Υπουργείο Υγείας καθίσταται σαφές ότι για τους ασθενείς που χρειάζονται σκευάσματα με δραστική ουσία την κάναβη, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται και μάλιστα σε τιμές που δεν θα είναι λόγω της παλιάς απαγόρευσης εκτοξευμένες. Αποδεικνύοντας την πράξη ότι και κάποιες κριτικές που είχαν ασκηθεί στην αρχική περίοδο περί ενός πολύ ανελαστικού πλαισίου, το οποίο θα απέτρεπε αυτές τις επενδύσεις, νομίζω ότι αυτές οι κασάνδρες δεν επιβεβαιώθηκαν. Η χώρα μας είναι φιλική πλέον στις επενδύσεις, διότι υλοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας νόμος αυστηρός, αλλά ευέλικτος. Τα 14 επενδυτικά σχέδια σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 185,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν περίπου 770 θέσεις εργασίας, χωρίς όμως ακόμη μέχρι σήμερα να έχει εκδηλωθεί επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Στο βαθμό που επισπευθεί η διαδικασία, που ολοκληρωθεί η έγκριση των πρώτων ετοιμάτων, που από ό,τι μας διαβεβαίωσε το συναρμόδιο Υπουργείο θα προχωρήσει πολύ σύντομα και μέχρι το τέλος του χρόνου, νομίζω ότι αυτό το γενικότερο ενδιαφέρον το οποίο θα υπάρξει θα πιθανότατα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να υπάρξει μια αντίστοιχη επένδυση και στην Κρήτη όπως και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Το θέμα που διαπολούσε ήταν ταμπού και στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει ολόκληρη συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα αποτελούσε σημείο τριβής, όπως την περίπτωση του κυρίου Σεραφείμ Κανδύλα από τα Χανιά, που το 2016 φύτεψε την πρώτη έκταση βιομηχανικής κάναβης και πριν από λίγο καιρό συνελήφθη από άνδρες του Λιμεναρχείου Χανίων που εντόπισαν πάνω του προϊόντα από κάναβη. Κρατούσα μαζί μου τρία σαπούνια και μισό κιλό αλεύρι προϊόντα παραγωγής μας. Η εισαγγελέα μάλλον μου απήγγειλε κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Μας δυναμώνουν κάτι τέτοια και όσο προσπαθούν με διάφορους τρόπους να φέρουν εμπόδια, τόσο εμείς θα σηκώνουμε πιο ψηλά τον 7 φιλομίσχο της κάναβης.